λες στην Ανατολή που θερμένε σαν ήλιος στους αιώνες η ελληνική ζωή. Που θερμένε σαν ήλιος στους αιώνες η ελληνική ζωή. Σαν να ντύσουν έλα και με θλιμμένο βλέμμα να ζητούνε σαν να ντύσουν έλα. Μαζούν οι αναμνήσεις του πόντου τα παιδιά που σ' έχουμε ακέραια ακριβή μας πατρίδα στην καρδιά. Που σ' έχουμε ακέραια ακριβή μας πατρίδα στην καρδιά. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Meet-up Red Box. Κάθε εβδομάδα εδώ πιστή στο ραντεβού μας. Ήδη έχετε αρχίσει και αγαπάτε πολύ αυτό το project, μια ιδέα η οποία είχε ο Μπάμπης ο Κεμανετζίδης. Μας φιλοξενεί εδώ σε αυτό το κόκκινο κουτί, όπως το έχουμε πει. Σήμερα μαζί μας ο Κώστας ο Καραπαναγιωτίδης. Κώστα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν σε αυτόν τον όμορφο χώρο, σε αυτόν τον χώρο του Μπάμπη του Κεμανετζίδη, ενός καλλιτέχνη που έχει γράψει τη δική του ιστορία, την γράφει τη δική του ιστορία. Ένας καλλιτέχνης με ήθος, με ρίζες, με όραμα, με συνέπεια. Είναι ένα παιδί που το ξέρω από πολύ μικρό. Ξέρω τον πατέρα του, τους γονείς, την οικογένειά του, ήμασταν οικογενειακοί φίλοι. Το θυμάμαι πολύ μικρό μαζί με τον αδερφό του τον Χρήστο. Έκανε πολύ σημαντικό έργο όλα αυτά τα χρόνια. Έχει στήσει λοιπόν αυτόν τον πανέμορφο χώρο που είναι μια κυψέλη. Εδώ μέσα δημιουργεί και ο Μπάμπης αλλά και οι συνεργάτες του, όπως και σήμερα που είμαστε εδώ όλοι μαζί, μια παρέα. Έτσι δημιουργεί. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να έχεις το δικό σου χώρο, να έχεις τους δικούς σου ανθρώπους. Να έχεις ανθρώπους που μπορούν να επικοινωνούν με τον έξω κόσμο μέσα από αυτόν τον χώρο. Είναι πολύ σημαντικό. Έχει κάνει πολύ όμορφες δουλειές και έντεχνο τραγούδι και λαϊκό τραγούδι, αλλά έχει υπηρετήσει και την παράδοση, γιατί το όργανο που παίζει είναι κατεξοχήν παραδοσιακό όργανο, εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, πήρε τη σκυτάλη από τον πατέρα του, την πάει εκεί που πάει και τη μεταδίδει όσο μπορεί ανώθευτα, και εγώ θα έλεγα ότι την έχει αναβαθμίσει κιόλα στις νεότερες γενιές. Έτσι λοιπόν νιώθω πολύ όμορφα και με τον Πάπη, αλλά και με όλα τα παιδιά που είμαστε σήμερα εδώ. Και πιστεύω ότι αυτοί που βλέπουν σήμερα αυτό το πρόγραμμα, στο τέλος θα πούνε ότι μπράβο παιδιά, κάνατε κάτι πολύ όμορφο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, όπως ξεκινάνε από εδώ κάποια τραγούδια και ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και τα ακούει όλος ο κόσμος, έτσι είναι και αυτό το project που έχει στηθεί εδώ πέρα, αυτή η παρέα. Και να παρουσιάσω και όλους τους μουσικούς που έχουμε. Και να ξεκινήσω από τον Γιώργο τον Πετρίδη που είναι στα ηλεκτρονικά κρουστά. Γεια σου Γιώργο. Έχουμε στα πλήκτρα κι άλλος Γιώργος, ο Δρούγκας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Και Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου. Σταθερός, πιστεύω ότι θα γίνει ένα απόσπαστο κομμάτι. Μόνιμος. Εδώ της παρέας. Πιστεύω, ναι. Ο μοναδικός είναι. Έτσι ακριβώς. Μόνιμος. Λοιπόν, επειδή όμως εμείς εδώ δεν λέμε πολλά λόγια και δίνουμε στον κόσμο πολύ μουσική. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, Μπάμπη. Θέλω λίγο να πω δύο λέξεις, δύο κουβέντες για τον Βεβαίως. Φίλο μου. Είναι
Ο άνθρωπος που με βοήθησε και ήρθε εδώ στην Θεσσαλονίκη, σε μαγαζί στην Θεσσαλονίκη, στη Λεμόνα, και του οφείλω πάρα πολλά. Είμαι πάντα δίπλα του και τον αγαπώ πολύ. Ό,τι έχεις καταφέρει, Μπάπη, το έχεις καταφέρει με την αξία σου. Σίγουρα όλοι από κάπου, έτσι, κάπου κάποιος μας βοήθησε. Σίγουρα. Από εκεί και πέρα όμως ο καθένας με τη δουλειά του, να ξέρεις ότι φτάνει εκεί που έχει φτάσει. Όπως και εγώ βοηθήθηκα από κάποιους ανθρώπους, έτσι και εσύ. Και εσύ βλέπω ότι βοηθάς κάποια νέα παιδιά. Εγώ σε ευχαριστώ λοιπόν στα τόσα χρόνια για τη συνεργασία που είχαμε, που έχουμε και θα συνεχίζουμε να έχουμε. Και θα πρέπει να ξέρει όλος ο κόσμος που μας βλέπει τώρα και μας ακούει, και τα παιδιά που είναι εδώ το ξέρουν, η παρέα σου, ότι δημιουργείς και πάντα έχεις καινοτόμες ιδέες. Μπράβο λοιπόν, και σου εύχομαι να είσαι γερός και να συνεχίζεις να δίνεις καινούργια πράγματα στον κόσμο. Πάμε. Τα τραγούδια που θα πούμε σήμερα είναι όλα τα τραγούδια που έχω κάνει διαχρονικά στα τόσα χρόνια. Είμαι στη δισκογραφία από το 1976. Βέβαια το 1974 είχα κάνει δύο δίσκους, ίσως πολλοί να μην το ξέρουν, μικρά δισκάκια με τέσσερα τραγούδια, με τον πατέρα μου στην Γερμανία, στο Μόναχο. Ερχόμενος λοιπόν στην Ελλάδα μετά και μέσα από την παράλληλα με τις σπουδές ασχολήθηκα και με το τραγούδι. Η πρώτη δισκογραφική δουλειά άρχισε να έρχεται το 1977 με τον Γιώργη τον Κοσμίδη, και από εκεί με τον Γιώργουλη τον Κουνιτζούνη, και ακολουθούν όλα τα άλλα με τον Γόγο και με όλους τους άλλους λιράριδες. Αυτή τη σειρά που θα παίξουμε τώρα είναι με τον Γιώργουλη τον Κουνιτζούνη, το 40 μίλια κόκκινα. Ό,τι θα πούμε σήμερα είναι τραγούδια που τα τραγούδισα για πρώτη φορά λοιπόν. Η πρώτη εκτέλεση ήταν από μένα σε δισκογραφική δουλειά. Και έτσι όλα είναι παραδοσιακά και θα δει ο κόσμος πόσο αυτά τα τραγούδια αντέξανε. Αντέχουν και θα αντέξουν στο διάβα τον χρόνο. Και 40 μίλια κόκκινα πουλί μου σ' ένα μανίδι δεμένα, και 40 σε έβδας κι ανεφτάς πουλί μου, και βρήξα μόνο εμένα, και βρήξα μόνο εμένα. Για έλα έλα πουλί μου, με τεμένε λάγια βρή μου, άτο το μα το τέρμα σπουλί μου, θα σύργε πέρ τα πουλί, και θα σύργε πέρ τα πουλί. Σέραντα μίλα κόκκινα πουλί μου, δεμένα σαν μαντήλια, και κανέναν τον κόκκινον πουλί μου, άμμο δε σαν τα σιλιά, άμμο δε σαν τα σιλιά. Για έλα έλα πουλί μου, μέτε με νέλα για βρήμ, άτο το μα το τέρμας πουλίμ, θα σύργε πέρ τα πουλίμ, και θα σύργε πέρ τα πουλίμ. Νουνιζογράφτω και μετρώ το πόσον τ' αγαπώ σεν. Νουνιζογράφτω και μετρώ το πόσον τ' αγαπώ σεν. Θα με κύσω με τρεμά σωματέον δε στερώσε.
Θα με κοίσω, με τρέμα σώμα, δεν θεστερώσε. Πίνω για να σαλιβούμε τη βένα, μη θυμούμε. Πονούσι μάμα και θολό θα ρούσω και σκότουνε. Πονούσι μάμα και θολό θα ρούσω και σκότουνε. Γενώντες φίλο τα χιλοπάστριγα ολέντο σώμα. Γενώντες φίλο τα χιλοπάστριγα ολέντο σώμα. Κοκκινόν τρίαν τα φίλο σέρπετα πέσω στόμα. Κοκκινόν τρίαν τα φίλο σέρπετα πέσω στόμα. Πίνω για να ζαλιγούνε τη δένα μη θυμούνε. Πονούσι μάμα και θολό θα ρούζω και σκότουνε. Πονούσι μάμα και θολό θα ρούζω και σκότουνε. Στον κόσμο κάναν κέφο και θα τρώει λίγο σωραχή και να ράε χτύπα κέφο και θα τρώει λίγο σωραχή και να ράε χτύπα κέφο. Καίνοντες πόνο πονήσμεν και να ψάλα φώσε και την ψής και με κοινό παθαρίσμεν και να ψάλα φώσε και την ψής και με κοινό παθαρίσμεν. Γεραλύσι με σε φταλήσι με και στον κόσμο κάναν κέπο και θα τρώιμο λίγο σωραχή και να ράε χτύπα κέπο και θα τρώιμο λίγο σωραχή και να ράε χτύπα κέπο. Μπήκα Red Box λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει ήδη, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Κώστα, πώς γίνεται εσύ να είσαι από τους μοναδικούς ανθρώπους, από τους λίγους ανθρώπους που συνεργάστηκες με τον Γόγο και μάλιστα έχεις κάνει και
δισκογραφική δουλειά μαζί του. Τον έναν και μοναδικό δίσκο που παίζει λίρα ο Γόγος ο Πετρίδης. Δεν πιστεύω ότι ήμουν από τους τυχερούς έτσι τραγουδιστές που συνεργάστηκα με τον Γόγο, πήρα πολλά από αυτόν τον άνθρωπο, έχω μάθει πάρα πολλά. Να μην ξεχάσουμε και τον Γιωργούλη τον Κουγιουμζίδη που γίναμε και μετά κουμπάρι. Αυτά τα δύο έτσι ιερά θα έλεγα, ιερά τέρατα λοιπόν της μουσικής έτσι, τότε. Ιερά τέρατα. Ιερά, και ζωντανή θρύλη της παράδοσης εκείνης της εποχής. Και πιστεύω ότι όλοι οι λιράρδες μετέπειτα διδάχτηκαν πάρα πολλά από τον Γόγο. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία. Ήμασταν οικογενειακοί φίλοι, γίναμε οικογενειακοί φίλοι με τον Γόγο. Γνώρισα την οικογένειά του, έμενα στο σπίτι όταν τραγουδούσα, συνεργάστηκα μαζί του εδώ στη Λεμόνα. Στο στρατό ήμουνα πέφεδρος αξιωματικός, είχα τον Κωστάκη, το γιο του μαζί. Εκεί γνωριστήκαμε πάρα πολύ καλά. Και τον έλεγα ότι κάτι πρέπει να αφήσεις. Δηλαδή, όλοι θα φύγουμε κάποια στιγμή από τη ζωή. Κάτι πρέπει να αφήσεις. Δηλαδή, αυτό το παίξιμο το δικό σου θα πρέπει κάπου να γραφεί, να το ακούσουν μετέπειτα γενιές, ρε παιδάκι μου. Τελικά τον έπεισα ότι πρέπει να γίνει μια δισκογραφική δουλειά. Τον είπα, τραγούδισε, παίξε και τραγούδισε εσύ. Εγώ θα σου ετοιμάσω τα τραγούδια, θα σου ετοιμάσω τα πάντα. Έτσι ξεκίνησε. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο, κάναμε μια επιλογή τραγουδιών. Λέει, εγώ δεν τραγουδάω, θα τα τραγουδίσει εσύ. Επιλέξαμε, είχαμε 15, 20, 30 τραγούδια. Τελικά επιλέξαμε αυτά τα 11, τα 12 τραγούδια. Και θα πω και ότι εκείνη την περίοδο, εγώ το λέω την αλήθεια, δεν ήμουν και ο μεγάλος τραγουδιστής. Βέβαια τα τραγούδισα πάρα πολύ καλά. Τα έπαιξε παραδοσιακότατα ο Γόγος και γίνανε όλα επιτυχίες. Ακόμη και σήμερα παίζονται και θα παίζονται. Και ο τίτλος του δίσκου, μαζί με την Χριστίνα τη Αχινίδη τον είχαμε βρει αυτόν τον τίτλο, Γόγος. Κωστάκης, δηλαδή Γόγος Πετρίδης, Κωστάκης Καραπαναγιωτίδης, χθες, ήταν τα τραγούδια του χθες τα παραδοσιακά, τα τραγούδια του σήμερα, δηλαδή ήταν της εποχής τραγούδια, χθες, σήμερα, πάντα. Το πάντα σημαίνει στους αιώνες, θα παίζονται. Και θα παίζονται, μπάπη, αυτά τα τραγούδια. Ας τα ακούσουμε. Αιωνία να είναι λοιπόν η μνήμη όλων αυτών των μεγάλων καλλιτεχνών, του Γόγου, του Γιωργούλη και όλων των άλλων καλλιτεχνών, μουσικών λοιπόν, λιράριδων, και τραγουδιστών θα έλεγα, και κάποιοι άλλοι φίλοι που παίζαν και άλλα όργανα, γιατί σε αυτούς και στο Χρύσανθο, μην ξεχάσουμε και το Χρύσανθο, εμείς οι νεότεροι και από πίσω μας τα παιδιά που έρχονται, οφείλουμε πάρα μα πάρα πολλά. Εχμαλώτος επίαστα, συγκρούσιανα πάν μανίτσα, συγκρούσιανα πάν. Και συμφυλακίνε σεβά, σον παυλό μελάν μανίτσα, σον παυλό μελάν. Και συμφυλακίνε σεβά, σον παυλό μελάν μανίτσα, σον παυλό μελάν. Κρουσιάτε σαν τα ρασιά, αιματό θα είναι μανίτσα, αιματό θα είναι. Σε σύμβολα παλικάρια, εσκότω θα είναι μανίτσα, εσκότω θα είναι. Σε σύμβολα παλικάρια, εσκότω θα είναι. Εσκοτώ θα είναι.
λες πάντα γελάς, ο παιγάδων δες θα πάντα λες πάντα γελάς, ο παιγάδων δες θα πας. Τα παλικάρια κομπότς χωρίς σειράγω, τα παλικάρια κομπότς χωρίς σειράγω μότς. Θα πας, πήμα στην αγαπάς. Σοπε γαδοντές θα πας, πήμα στην αγαπάς. Ήμψαν ενώ τυχερό, δώσα τον ασπινερό. Ήμψαν ενώ τυχερό, δώσα τον ασπινερό. Πον αγαπώ και λέγνα το Μαρία. Ένα κορτσό πον αγαπώ και λέγνα το Μαρία. Η μάνα θέκει δήματο γιατί και έχω δουλεία. Η μάνα θέκει δήματο γιατί και έχω δουλεία. Γιατί και έχω δουλεία. Γιατί παίζω χαρτία. Μαρίτσα το μάτωπα σου αμόν μαργαρίτα ρε. Μαρίτσα το μάτωπα σου αμόν μαργαρίτα ρε. Μετά τα επαλάλωσες όλια τα παλικάρια. Μετά τα επαλάλωσες όλια τα παλικάρια. Όλια τα παλικάρια. Όλια τα παλικάρια. Να πάμε τώρα λίγο και στον ακριτικό κύκλο, παραδοσιακά τραγούδια, φερμένα από τον Πόντο. Λοιπόν, ακριτικός κύκλος 1204, αναφέρεται έτσι στα κατορθώματα των ακριτών εκεί, στις παρυφές εκεί του Βυζαντίου. Ακρίτας όντες έλανε και ακρίτας κάστρων έχτιζε. Θα ακούσουμε μετά και το Αϊτέντσα παραπέτανε. Και αυτά τα τρία κομμάτια γίνανε και με τον Γόγο τον Πετρίδη και με τον Γιουργούλη τον Κουγιουντζίδη. Πάμε, μπάπη. Ακρίτας όντες έλαμνε, ακρίτας όντες έλαμνε, συν παραποταμέαν, συν παραποταμέαν. Έπαιρνε κέρτο γελάμνε, έπαιρνε κέρτον και λάμνεν την ώρα πέντα βλάκια, την ώρα πέντα βλάκια. Έπαιρνε κέρτον και σπέρνε εννέα κότα σπόρων, εννέα κότα σπόρων. Έρθε μπουλή και πονέψε, έρθε μπουλή και κονέψε, σύζυγονη την άκρα, σύζυγονη την άκρα.
δάκρυ ή τα σκάστρωνε, έχτιζε ένα κρύ ή τα σπέριβο, λύνει και σένα, ανομάλσενα, αλιβάλσενα, αντιδέξιον το πόνε και σένα, ανομάλσενα, αλιβάλσενα, αντιδέξιον το πόνε. Α, του κόσμου τα πουλιά εκεί είπαν και φωλιά σνέ και νόσα. Α, του κόσμου τα πουλιά εκεί είπαν και φωλιά σνέ. Αϊτένσε παραπέτανε ένας ύμνος στον άγνωστο ακρίτα τραντέλα να πολεμιστεί. Αϊτέν σε πα ραπέτανε, αϊτέν σε πα ραπέτανε, ψήλα σα επουρανιά, ουιαμάν αμάν, ουιαμάν αμάν, ψήλα σα επουρανιά, ουιαμάν αμάν, ουιαμάν αμάν. Είσαι τσαγκή από κοινά, είσαι τσαγκή από κοινά, και το σαρκούνα του μαύρον, ουιαμάν αμάν, ουιαμάν αμάν. Εκράτνε και σα καρτσιά του, εκράτνε και σα καρτσιά του, πάλι καρή βραχιώνα σου, ουιαμάν αμάν, ουιαμάν αμάν, πάλι καρή βραχιώνα σου, ουιαμάν αμάν, ουιαμάν αμάν. Αϊτέμ σα κάρτια στο κρατής, παλικαρή βραχιώνας. Αϊτέμ για δώσουμε ασοκρατής, για πέμω όθεν κείτε. Ασοκρατώ κι δίγωσε, αρώθεν κείτε λέγω. Εκεί σου πέραν τα αρασιά σου πλάνα πήγη μέρος, τραντέλαιναν εσκότωσαν και κείτε ματωμένος. Μαύρα πουλία τρώγανα τον κι άσπρα τριγυλίσκαν. Φατέστε πουλία, φατέστε, φατέστε τον καρύπη. Συνθάλασαν κολυμπετής, Σομάλια παιχνιβάνος. Σον πολεμόν τραντελένας, σον πολεμόν τραντελένας, Ρωμαϊκόν παλικάρι, ουιαμάν αμάν, ουιαμάν αμάν, Ρωμαϊκόν παλικάρι, ουιαμάν αμάν, ουιαμάν αμάν. Πάμε τώρα μια σειρά από ΟΜΑΔ. Γύλη μας Ανατολή στο 82. Μεγάλη επιτυχία. Λίρα ο Δημήτρης Κουγιουμτζίδης, ο Μίτσος. Εγάπανα τα έμορφα τραγούδι του Γιάννη Καραπανιωτή, του αδερφού μου, που δούσε και το στίχο και την μουσική. 86. Έπαρμε σου μας πουλί μου. Μετέπειτα ένα πολύ όμορφο κομμάτι. Λίρα από τους Ιαπανίδες. Αντέξαν λοιπόν όλα αυτά, τα δύο πρώτα παραδοσιακά βέβαια. Και αντέχουν από ό,τι φαίνεται στο διάβα των χρόνων. Πάμε λοιπόν, παιδιά. Σωρώμα
με λεπώσε κι ας τον ύπνο σκούμε, έπαρ' με σου μας πουλί να μην παλαλούμε. Σωρό μα με λεπώσε κι ας τον ύπνο σκούμε, έπαρ' με σου μας πουλί να μην παλαλούμε. Πάρε με σου μας πουλί, είσαι το στουλάρι, είσαι εσύ τε μόνη πιή, είσαι το κυκάρι. Πάρε με σου μας πουλί, είσαι το στουλάρι, είσαι εσύ τε μόνη πιή, είσαι το κυκάρι. Αγαπάνα τα έμορφα, κορτσόπα στο χωριό. Αγαπάνα τα έμορφα, κορτσόπα στο χωριό. Ατα έταν το έφαγα, πολέντε μόντο δυο. Ατα έταν το έφαγα, πολέντε μόντο δυο. Εγώ έπινα παλάλα, τα κορτσόπα τα μικρά. Τρόπιτε τον και γνωρίζα, την ψή με χαρεντερίζα. Τρόπιτε τον και γνωρίζα, την ψή με χαρεντερίζα. Εθέρνα έτον εύκολο να έχεις πολλά σεβδαδές. Εθέρνα έτον εύκολο να έχεις πολλά σεβδαδές. Να τρως να πίνεις να χαίρεσαι με τε μορφούς νύφαδες. Να τρως να πίνεις να χαίρεσαι με τε μορφούς νύφαδες. Εγώ έπινα παλάλα με τα κορτσόπα τα μικρά. Τρόπιτε τον και γνωρίζα, την ψή με χαρεντερίζα. Τρόπιτε τον και γνωρίζα, την ψή με χαρεντερίζα. Φέρω με το πουλόπο, ήλε μας στην Ανατολή. Φέρω με το πουλόπο, μη λες με τεάμ και μπορείς. Και και ο το καρδόπο, μη λες με τεάμ και μπορείς. Και και ο το καρδόπο. Βασιλεύ, άλλος με ρο και σκέρτε. Μακρά, τε μοντάρ νοπον κέρτε. Μικάπα Red Box λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα. Ο χρόνος δυστυχώς περνάει γρήγορα, ειδικά όταν παίζουμε τέτοιες ωραίες μουσικές, τέτοια ωραία τραγούδια. Κώστα, πώς θα κλείσουμε? Θα κλείσουμε με δύο ακόμη έτσι τραγούδια δικά μου. Το «Μάνα Τέρεμ πως χορεύω» και το «Αγαπώ σε Αγγελούδι». Είναι πολύ ωραία κομμάτια. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν εγώ, παιδιά, όλους εσάς εδώ, συνεργάτες σημερινοί, γνωστοί καλλιτέχνες, και η δική σας η προσφορά, να ξέρετε, είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν οι σολίστες, μπορεί να υπάρχουν οι φωνές, αλλά η συνοδεία από πίσω είναι μεγάλη υπόθεση. Εγώ θα έλεγα πολύ μεγάλη υπόθεση. Μπάπη, να σε ευχαριστήσω για το κάλεσμα εδώ στον όμορφο χώρο σου. Σου εύχομαι πάντα επιτυχίες. Είσαι ικανός, είσαι άξιος και δημιουργείς. Είσαι από τους καλλιτέχνες που η προσφορά σου είναι πολύ σημαντική.
ό,τι έχει σχέση και με την διατήρηση και την διάδοση της παραδοσιακής μουσικής, αλλά έχεις και το χάρισμα, έχεις κάνει πολλά τραγούδια, πολύ όμορφα τραγούδια, γίνανε επιτυχίες και όσα από αυτά αντέξουν στα χρόνια, θα είναι και παράδοση για τις επερχόμενες γενιές. Να είσαι καλά, Κώστα. Ευχαριστώ πολύ. Μάνα τερέν, πως χορεύω, μάνα τερέν. Μάνα τερέν, πως χορεύω τα παπουτσιά μου. Τα παπουτσιά μου χειριεύω, τα παπουτσιά μου. Τα παπουτσιά μου χειριεύω. Τα παπουτσιά μου, τα παπουτσιά μου χειριεύω, τα παπουτσιά μου. Τα παπουτσιά μου χειριεύω, γιατί θέλω, γιατί θέλω να παντρεύω την Ελένη, την Ελένη να ρεύω. Μάνα τερέν, μάνα τερέν, πως νομίζω, μάνα τερέν. Μάνα τερέν, πως νομίζω, σο κρεβάτι, σο κρεβάτι με τρίλιζω, σο κρεβάτι, σο κρεβάτι με τρίλιζω. Σο κρεβάτι με τρίλιζω, σο κρεβάτι με τρίλιζω την Ελένη. Την Ελένη είναι πότε δίζω, μάνα τερέν, πώς νομίζω. Αγαπώ σε άγγελο τι με εγώ εσένα αγαπώ. Θέλω τη φωτογραφία με τε σε παραμιλώ. Αγαπώ σε άγγελο τι με εγώ εσένα αγαπώ. Θέλω τη φωτογραφία με τε σε παραμιλώ. Αγαπώ σε άγγελο τι με εγώ εσένα αγαπώ. Θέλω τη φωτογραφία με τε σε παραμιλώ. Έφυγες έναν ημέρα, έφυγες με μάναχο, για τα το αγγέλου δόπο, τέο γύρισο κακό. Έφυγες η ξένη θεία, εσύ άσε με μακρά, σπίτς με δύο γράμμα το πα και κομπότς με μετάτα. Έφυγες η ξένη θεία, εσύ άσε με μακρά, σπίτς με δύο γράμμα το πα και κομπότς με μετάτα.